Η Super League δεν είναι για το πιο δημοφιλές πρωτάθλημα, με πολλές ιστορικές ομάδες σε χαμηλότερες κατηγορίες και τις νυν μεγάλες ομάδες να γεμίζουν σχετικά δύσκολα τα γήπεδά τους. Είναι φανερό ότι η γηπεδική μας κουλτούρα είναι διαφορετική από την ευρύτερη ευρωπαϊκή. Παρ' όλα αυτά, εμείς σήμερα θα δούμε τις 5 ομάδες που έκοψαν τα περισσότερα εισιτήρια στη Super League το 2024. Εντάξει, προφανώς δεν μας κάνει εντύπωση ότι το Big 5 είναι στο top 5 αυτής της λίστας. Στην 5η θέση βρίσκουμε τον Άρη, όπου για τη σεζόν 23-24 έκοψε κατά μέσο όρο 6.390 εισιτήρια. Μια απογοητευτική χρονιά για τον Άρη, που τελείωσε με την αποκαρδιωτική ήττα στον τελικό του κυπέλου. Η περσινή χρονιά δεν άρεσε πολύ ούτε στους οπαδούς, καθώς ο μέσος όρος των εισιτηρίων της ομάδας έπεσε κατά 1.000 σε σχέση με το 2023. Η χαμηλότερη προσέλευση για τον Άρη ήταν στην 7η αγωνιστική των play-offs απέναντι στον Ολυμπιακό, όπου κόπηκαν μόλις 3.500 εισιτήρια. Μιλάμε για ένα εντελώς αδιάφορο βαθμολογικά μάτς που τελείωσε 1-1. Αντίθετα, στην 10η αγωνιστική των play-offs απέναντι στον ΠΑΟΚ, τον παραδοσιακό του αντίπαλο, έκοψαν 18.664 εισιτήρια, τα περισσότερα για τη σεζόν. Σε αυτό το μάτς ιτήθηκαν από τον ΠΑΟΚ με 1-2 και είδαν τους μισητούς τους αντιπάλους να παίρνουν το πρωτάθλημα. Με το τριφύλι να αγωνίζεται στο Απόστολος Νικολαίδης, δηλαδή στο μικρότερο γήπεδο από το Big 5 αφενός, και αφετέρου σε μια πολύ περίεργη χρονιά, ο μέσος όρος εισιτηρίων περιορίστηκε μόλις στα 10.293. Μεγάλη πτώση σε σχέση με τα 12.220 της προηγούμενης χρονιάς. Η κατάρρευση αυτή οφείλεται στην άδικη και εντελώς πρωτάκουστη απομάκρυνση του Ιβάν Γιοβάνοβιτ από τον πράσινο πάγκο. Με τον Φατιχτερίν, το τριφύλι δεν κέρδισε τις εντυπώσεις και το γήπεδο έμεινε ολοένα και πιο άδειο. Στην 5η αγωνιστική των play-offs με τη Λαμία, σε ένα μάτς που ο Παναθηναϊκός το κέρδισε χάρη στην ποιότητα του Bernard, κόπηκαν μόλις 7.500 εισιτήρια και ήταν το μάτς με τη χαμηλότερη προσέλευση στη χρονιά. Αντίθετα, η υψηλότερη προσέλευση σημειώθηκε στην 5η αγωνιστική απέναντι στην ΑΕΚ με 13.529 εισιτήρια, όπου ήταν ακριβώς μετά την πολύ μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού απέναντι στη Villarreal. Οπότε εξηγείται κάπως και η τόσο μεγάλη προσέλευση. Μετά από μια μεγάλη χρονιά για τον ΠΑΟΚ, με πρωτάθλημα και πορεία στο Conference, η Θεσσαλονίκη είναι τρίτη στη σχετική λίστα με 14.000 εισιτήρια κατά μέσο όρο. Σε σχέση με το 2023 δεν υπήρξαν μεγάλες εξομοιώσεις και σε αντίθεση με τις δύο προηγούμενες περιπτώσεις, ο μέσος όρος παρέμεινε στα ίδια επίπεδα. Το match με τη χαμηλότερη προσέλευση ήταν στη 12η αγωνιστική της Super League απέναντι στον Πανσεραϊκό του Παύλο Γκαρσία, με μόλις 5.800 εισιτήρια να κόβονται. Το ρεκόρ ήταν στην 23η αγωνιστική με αντίπαλο τον Ολυμπιακό, με 25.346 εισιτήρια να κόβονται για το μάτς αυτό. Βέβαια, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ βρέθηκαν προεκπλήξεως σε αυτό το παιχνίδι, αφού ιτήθηκαν από τον Ολυμπιακό με 1-4. Μια χρονιά που κανείς δεν περίμενε ότι για τον Ολυμπιακό θα τελειώνει με αυτόν τον τρόπο. Αν και στην Ελλάδα ήταν αρκετά πίσω σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους, στην Ευρώπη έφτασαν μέχρι την κατάκτηση του Conference League. Η ευρύτερη πορεία της ομάδας, σε συνδυασμό με τη μεγάλη επιτυχία της ομάδας νέων που επίσης κατέκτησε ευρωπαϊκό τίτλο, βοήθησε έτσι ώστε ο μέσος όρος του Ολυμπιακού να ανεβεί από τα 18.000 του 2023 στα 21.894 του 2024. Όπως και στην περίπτωση του Παναθηναϊκού, η χαμηλότερη προσέλευση της χρονιάς ήταν στα play-offs απέναντι στη Λαμία με 14.627 εισιτήρια. Το ρεκόρ εισιτηρίων για τους ερυθρόλευκους έγινε στην 8η αγωνιστική, στον ντέρμπι αιωνίων απέναντι στον Παναθηναϊκό. Αναφέρομαι στο εκπληκτικό αυτό ντέρμπι που σημαδεύτηκε από τη ρήψη της φωτοβολίδας στον Χουάνκαρ και παρά το ρεκόρ προσέλευσης κόσμου δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Οι πρωταθλητές του 2023 είναι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η ομάδα με τον μεγαλύτερο μέσο όρο εισιτηρίων στη Super League. Φυσικά, έχοντας το δεύτερο μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γήπεδο στη χώρα και το πιο σύγχρονο, είναι ένα μεγάλο boost που δίνει κίνητρο στους οπαδούς να γεμίσουν το καταπληκτικό ΠΑΠ Αρένα. Με 27.334 εισιτήρια κατά μέσο όρο, δεν υπήρξε καμία ιδιαίτερη διαφορά σε σχέση με πέρσι. Ενδεικτικό είναι ότι η χαμηλότερη προσέλευση ήταν στη δεύτερη αγωνιστική απέναντι στον Πανσεραϊκό με μόλις 22.000 1.080 εισιτήρια. Χαρακτηριστικό είναι ότι από την άλλη έκαναν και αρκετά sold out απέναντι σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό αλλά και Λαμία στα playoffs, κάνοντας τη διαφορά σε αντίθεση με τους δύο αιωνίους, κόβοντας συνολικά 31.100 εισιτήρια. Αυτές λοιπόν ήταν οι ομάδες με αυτή τη σειρά που έχουν κόψει τα περισσότερα εισιτήρια στη Super League για το 2024. Ίσως κάνω και ένα part 2 που να αφορά τις ομάδες εκτός του Big 5, δεν το έχω αποφασίσει ακόμα. Θα δούμε. Για την ώρα ευχαριστώ που φτάσατε μέχρι εδώ και τα λέμε την επόμενη φορά.